20 από τα 29 πρώτα δείγματα, Λίνα, από το πρωί ο καθηγητής επιδημιολογίας, ο κύριος Χατζηχριστοδούλου, με κλιμάκιο το ιωδή, παίρνει δείγματα από 200 τουλάχιστον κατοίκους για να δουν την έκταση του όλου φαινομένου, δηλαδή της διασποράς. Από εκεί και πέρα θα πάρουν περαιτέρω μέτρα. Το πρώτο μέτρο που ήδη έχει ληφθεί είναι να μεταφερθούν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε ένα πρώην κέντρο αποκατάστασης έξω από τη Λάρισα που έχει στηθεί τις τελευταίες ώρες για να φιλοξενηθούν τα κρούσματα κορονοϊού. Τώρα εμείς βρισκόμαστε στο ΚΑΜ των προσφύγων και των μεταναστών που εδώ και λίγη ώρα έχει μπει σε καραντίνα στο κουτσοχώρι της Λάρισας. Από στιγμή σε στιγμή αναμένουμε τις αστυνομικές δυνάμεις εδώ για να κλείσουν την είσοδο του ΚΑΜ. Φιλοξενούνται 1.300 πρόσφυγες και μετανάστες, αν και δεν υπάρχει ακόμη κάποιο επιβεβαιωμένο κρούσμα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Open, επιβεβαιωμένα κρούσματα από τον οικισμό των Ρωμά έχουν έρθει σε επαφή με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που διαμένουν στο ΚΑΜΠ. Γι' αυτό το λόγο θεώρησαν οι επιδημιολόγοι ότι θα πρέπει να μπει καραντίνα για να μην υπάρξει μεγαλύτερη διασπορά. Τώρα, να πούμε ότι και δείγματα θα πάρουν οι υγειονομικές αρχές από τους διαμένοντες στο ΚΑΜΠ, για να δούμε και εδώ πόσο μεγάλη είναι η διασπορά. Και πόσοι είναι στον οικισμό των Ρωμά, Αναστασία, και πόσοι βρίσκονται στο ΚΑΜΠ των μεταναστών? Δώσ' μας λίγα στοιχεία. Στον οικισμό... Έχει μπει σε καραντίνα ένα πολύ μεγάλο μέρος της Νέας Σμύρνης, της περιοχής του οικισμού της Νέας Σμύρνης, όπου εκεί, εκτός από τους Ρωμά, διαμένουν και Λαρισαίοι. Είναι περίπου 3.500 κάτοικοι. Υπάρχει διαμαρτυρία από τους κατοίκους, λοιπόν, που το πρωί διαπίστωσαν ότι δεν μπορούν να πάνε στις δουλειές τους. Είχαν μπει σε καραντίνα, δεν είχαν κάποια ενημέρωση. Και έτσι, λοιπόν, βρέθηκαν εξαπρόπτου, διότι δεν είχαν κάνει και την ανάλογη προετοιμασία. Οι κάτοικοι λένε ότι θα πρέπει η καραντίνα να μπει σε μικρότερη έκταση της περιοχής. Εκεί, λοιπόν, ανάμεσα στο σπίτια των κατοίκων, των Λαρισαίων κατοίκων, υπάρχουν, διαμένουν και αρκετοί Ρωμά, περισσότεροι από 200. Τα δείγματα ήδη έχουν ληφθεί και θα δούμε, λοιπόν, για την διασπορά πόσο μεγάλη είναι. Θα το ξέρουμε αυτό τώρα, τις επόμενες ώρες. Ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς μαζί με τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα βρίσκεται στη Λάρισα. Ξεκινάει από λεπτό σε λεπτό μία σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, όπως επίσης και τον Δήμαρχο της Λάρισας και τοπικούς φορείς. Και αμέσως μετά θα μεταβούν στον οικισμό όπου βρίσκονται οι Ρωμά για να έχουν μία συνάντηση με εκπροσώπους τους. Μάλιστα. Αναμένουμε αναλόγως με τα αποτελέσματα των δειγμάτων και περαιτέρω μέτρα, περαιτέρω αποφάσεις για να μην υπάρξει άλλη διασπορά. Θα έχουμε, λοιπόν, όλα τα νεότερα τις επόμενες ώρες. Αναστασία Αργυριάδου, να σε ευχαριστήσω πολύ.